Θα αφήσουμε τον χώρο της ενέργειας, θα έρθουμε στις διεθνείς σχέσεις, κυρίως το θέμα των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος αυτή την οποία διανύουμε, ένα Σύρια με πολλά επεισόδια, από την επιθετική ρητορική που επιλέγουν κυβερνητικά στελέχη της γειτονικής χώρας μέχρι και συμφωνίες, εξελίξεις, ακόμα και το τουρκολουβικό σύμφωνο μνημόνιο είναι μια τελευταία εξέλιξη. Θα έχουμε την χαρά να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα το οποίο μοιάζει απλό, αλλά στο δικό μου μυαλό είναι δύσκολο. Το ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος της Τουρκίας, πώς τα κομμάτια του puzzle δημιουργούν μία εικόνα, όπου κομμάτια puzzle, οι δηλώσεις Τουρκών στελεχών, οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, οι κινήσεις της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα, τι θέλει να πετύχει η Τουρκία στη σχέση με την Ελλάδα? Ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, η Τουρκία θέλει να κερδίσει θαλάσσιες ζώνες. Θέλει δηλαδή να οικειοποιηθεί ελλαδικές και κυπριακές ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και όχι μόνο. Αυτή είναι η στόχευσή του. Θέλει επίσης να προωθήσει τη διχοτόμηση του Κυπριακού. Mm-hmm. Αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, που θέλει ταυτόχρονα να επεκτείνει την επιρροή της και την κυριαρχία της, θα τολμούσα εγώ να πω, στη Συρία, διότι έχει προκλήσεις από το κουρδικό στοιχείο εκεί. Τη λέξη προκλήσεις από το κουρδικό στοιχείο την εννοώ κατά την αντίληψη της Άγκυρας. Ναι, έτσι, προφανώς. Παρεξηγηθώ. Ή τη ρητορική της Άγκυρας. Ναι. Και τη ρητορική της Άγκυρας. Και επίσης, την ίδια στιγμή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί να έχει μια ευρύτερη επιρροή στην περιοχή, που να φεύγει από το κουστούμι του παραδοσιακού συμμάχου του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει έρθει σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και έχει δυσκολίες στις σχέσεις της με τη Δύση γενικότερα. Το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει κάποια πρακτική εφαρμογή, πέρα από τη δείχνη τη συνεργασία συγκεκριμένων των δύο πλευρών? Κοιτάξτε, νομικά είναι άκυρο. Και είναι άκυρο και όχι μόνο για λόγους ουσίας, αλλά και για τυπικούς λόγους. Δεν έχει, για παράδειγμα, επικυρωθεί από την Λιβική Βουλή. Εδώ που δημιουργείται για μας μια πρόκληση είναι ότι επικαλύπτει μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, όχι όμως απλά διεκδικούμενης από εμάς, αλλά οριοθετημένης βάσει τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο. Άρα εκεί δεν σηκώνει παζάρι πια τι μας ανήκει και τι όχι. Είναι περιοχή οριοθετημένη. Mm-hmm. Και επίσης ο Ερντογάν τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να έρθει στην δική μας υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ με την άδεια μιας τρίτης χώρας. Και όταν εμείς αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε, θα λέει «Μα δεν έρχομαι εγώ ως Τουρκία, η Λιβύη με κάλεσε να έρθω στη δική της υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη». Προσπαθεί δηλαδή να δημιουργήσει μια ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή, δείχνοντας ότι δήθεν η Ελλάδα είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με άλλα κράτη όπως τη Λιβύη. Νομίζω φυσικά ότι είναι... όλοι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι τόσο εξόφθαλμα παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχει καταδικαστεί από το σύνολο του δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι γενικότερα η προσπάθεια της Τουρκίας να αποδειχθεί, να βγει προς τα έξω η Ελλάδα ως κακός γείτονας. Το έχει επιχειρήσει πολλές φορές ποικιλοτρόπως και την φετινή σεζόν. Θεωρείτε πως μπορεί να το επιδείξει το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι φοβούνται προβοκάτσια, φοβούνται μια προσπάθεια να βγει στην κοινή γνώμη, στην διεθνή κοινή γνώμη η Ελλάδα ως ο κακός γείτονας? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η Τουρκία έχει αισθανθεί την ανάγκη να απαντήσει στη διεθνοποίηση που έχει καταφέρει η Ελλάδα, ειδικά μετά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Ναι. Άρα η διεθνοποίηση που επιχειρεί από την πλευρά της η Άγκυρα είναι μια απάντηση στις πρώτερες προηγούμενες δικές μας κινήσεις. Βέβαια δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την εικόνα, διότι η δική μας εικόνα είναι πραγματικότητα, η δική του εικόνα είναι στρεβλή. Αυτό που υπάρχει, γι' αυτό το οποίο υπάρχει ανησυχία, είναι ότι έρχονται οι τουρκικές εκλογές, πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, νωρίτερα δεν πρέπει κατά τη συνταγματική τάξη των πραγμάτων της Τουρκίας, διότι μόνο αν γίνουν νωρίτερα μπορεί ο κύριος Ερντογάν να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά, υποψήφιος πρόεδρος, πρέπει να γίνουν δηλαδή έκτακτες εκλογές και είναι πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις.
είναι πίσω πια ακόμα και το κόμμα του. Μέχρι πρόσφατα ήταν πίσω ο ίδιος έναντι των ανθυποψηφίων του, πιθανών ανθυποψηφίων. Τώρα είναι και το κόμμα του πίσω. Για πρώτη φορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες από το κόμμα της αντιπολίτευσης, από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του κύριου Κιλιντζάρογλου. Mm-hmm. Άρα μας ανησυχεί ότι μπορεί είτε να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση με την Ελλάδα για να κερδίσει ψήφους, να το πούμε απλά, ή αν θέλει να φτάσει τα πράγματα στα άκρα, να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση με την Ελλάδα, προκειμένου να ενεργοποιήσει δύο άρθρα που έχει το Σύνταγμα το τουρκικό, ένα από τα δύο, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία για περισσότερο χρόνο. 6 μήνες ακόμα, 1 χρόνο ακόμα και παραπάνω μπορεί να παρατείνει τη θητεία του. Μάλιστα, το ένα από τα δύο άρθρα του δίνει το δικαίωμα να το κάνει χωρίς καν τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής. Αν δηλαδή υπάρχει εξωτερικός κίνδυνος. Θεωρείται πιθανό το σενάριο? Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αν ο κύριος Ερντογάν χάσει τις εκλογές, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συρθεί σε ειδικά δικαστήρια και αυτός και η οικογένειά του και να χάσει την περιουσία του. Το ξέρει ότι οι πιθανότητες να μπει σε περιπέτειες σοβαρές είναι τεράστιες. Είναι πολύ οξύ αυτή τη στιγμή, πολύ τοξικό το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία. Φοβάμαι ότι είναι αποφασισμένος για πολλά πράγματα, όχι όμως για πόλεμο με την Ελλάδα. Κάτι τελευταίο. Αναφερθήκατε στο ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, νομίζω και ο κύριος Σακάρη έκανε μια σχετική δήλωση στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Έλληνα Υπουργό. Από την άλλη, όμως, το θέμα της διεθνοποίησης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πόσο διεθνές είναι το πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας? Πόσο στο τέλος της ημέρας, ας μου επιτραπεί ο όρος, η Ελλάδα θα έχει την στήριξη των συμμάχων της, εφόσον χρειαστεί διπλωματική ή άλλη στήριξη? Ή στο τέλος της ημέρας θα είμαστε εμείς και οι Τούρκοι? Οι διαφορές Ελλάδος-Τουρκίας έχουν αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά ακόμη πιο έντονα από ό,τι είχαν στο παρελθόν, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία και κυρίως λόγω του φλερτ του Τούρκου Προέδρου με τους Ρώσους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η δυναμική των πραγμάτων είναι ότι η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση. Και οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ επενδύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο πια ως το αντίπαλο δέος. Η απάντηση της Τουρκίας στη βάση της Κωνσταντινούπολης να κάνει κόμβο φυσικού αερίου ρωσικού στην Ανατολική Θράκη είναι ένα γεγονός, είναι μια κίνηση που αν τελεσφορήσει θα τη φέρει σε τεράστια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά είναι τα ζητήματα που καθοδηγούν την εξωτερική πολιτική των Δυτικών. Δηλαδή να παραμείνει η Τουρκία στην Δύση, αλλά αν φύγει το αντίβαρο είμαστε εμείς. Και εδώ, εάν όντως η Τουρκία συνεχίσει το φλερτ με τον Πούτιν, με τη Ρωσία του Πούτιν, τότε θα εξακολουθήσει να έχει δυσκολίες και στο πεδίο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο για την Τουρκία να βρει ανταλλακτικά για τα F-16 της. Mm-hmm. Γίνεται ολόκληρη κουβέντα αν τελικά θα πάρει τα F-16, αν θα καταφέρει να αναβαθμίσει τα παλιά. Όταν η Ελλάδα τα αναβαθμίζει, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Έχουμε περάσει στα Ραφάλ και συζητάμε εμείς τα F-35, τα αεροσκάφη της επόμενης γενιάς. Αυτό είναι δηλωτικό των δυσκολιών που έχει η Τουρκία με τη Δύση. Ξαναλέω, όχι λόγω ημών, λόγω της πολιτικής των δύο βαρκών. Είπαμε πριν ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Για την ώρα είναι, αλλά στα χαρτιά. Σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του ΝΑΤΟ, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει με ρωσικά προϊόντα που βαφτίζονται τουρκικά και μετά εξάγονται στην Ευρώπη, ή το αντίθετο. Ξέρουμε πολύ καλά τις συνεργασίες που έχει, τις λέει ανοιχτά και ανοιχτά λέει πια ότι πάει να κάνει και κόμβο αερίου για να παρακάμψει την Ανατολική Ευρώπη στην Ανατολική Θράκη και βασίζει την ενέργειά του, την ενεργειακή ανάπτυξη της Τουρκίας στη Ρωσία. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει μια χώρα του ΝΑΤΟ. Τυχοδιώκτης ο κύριος Ερντογάν ή υπάρχει σχέδιο για αυτήν την στροφή στη Ρωσία? Τυχοδιώκτης πολιτικός με τη λογική ότι προσπαθεί να δράξει ευκαιρίες, θα το πούμε έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και περνάει τις κόκκινες γραμμές. Όποτε η Τουρκία στο παρελθόν προσπάθησε να φύγει μακριά από την Δύση, αντιμετώπισε φυγόκεντρες δυνάμεις. Διαλύθηκε κυριολεκτικά. Μάλιστα. Έχασε εδάφη. Είχε προβλήματα. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Ερντογάν, ειδικά για να περάσει τον σκόπελο των εκλογών,
των εσωτερικών του εκλογικών διαδικασιών, αλλά και για να πετύχει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής του, είναι αποφασισμένος να τραβήξει κι άλλο το σκηνί. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι σε δύο βάρκες, κάποια στιγμή πέφτεις από τη μία και αν δεν ξέρεις καλό κολύμπι, πνίγεσαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ χρόνο σας, κύριε Σπουδόπουλε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.